χαμόγελο του παιδιού από το 1997 στηρίζει οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Τη στηρίζει σε είδος, δηλαδή σε μηνιαία βάση δίνουμε τρόφιμα και από εκεί και ύστερα αναπεριόδους δίνουμε και κάποια άλλα επιπλέον πράγματα, δηλαδή εκτός, όπως σας είπα, τα τρόφιμα και τα ρούχα δίνουμε το Σεπτέμβρη με την, που ανοίγουν τα σχολεία, δίνουμε σχολικά, τα Χριστούγεννα, κάποια παιχνίδια, το Πάσχα Λαμπάδες όπως γνωρίζετε. Και έτσι και τώρα θέλουμε κάθε παιδί να πάει στο σχολείο του με χαμόγελο και συγκεντρώνουμε σχολικά ώστε να το δώσουμε σε αυτές τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Αυτό για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο με ό,τι χρειάζεται. Τσάντες, σχολικά, γραφική ύλη. Ό,τι ξέρετε κι εσείς ότι χρειάζεται ένα παιδί για το σχολείο του. Ο κόσμος αποκρίνεται. Κάθε χρόνο το αποκρίνεται. Τώρα ξεκινήσαμε βέβαια τη συγκέντρωση σχολικών, οπότε ακόμα δεν έχει προλάβει ο κόσμος να μας φέρει πράγματα. Αλλά κάθε χρόνο το αποκρίνεται. Βέβαια σε μειωμένα σε σχέση με παλιότερα, λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά θεωρώ ότι ακόμα μας στηρίζει και γιατί αγαπάει το χαμόγελο ακόμα. Μπορεί να τα φέρει καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 4 στο χαμόγελο του παιδιού στα γραφεία μας. Βρισκόμαστε Ελευθερίου Βενιζέλου 34, η γνωστή Ευκλείου, στον πρώτο όροφο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως το ξέρετε κι εσείς, όλα τα παιδιά θέλουν να ανήκουν σε μια ομάδα. Είναι κρίμα να πάει κάποιο παιδί χωρίς τετράδιο, χωρίς τα μολύβια του, τους φακέλους του και ό,τι χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε κι εμείς αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Το χαμόγελο του παιδιού για ακόμη μία χρονιά καλεί όλους τους πολίτες στην Πανελλαδική Εκστρατεία Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών που διοργανώνει με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με χαμόγελα. Θα ζητηθεί σε λίγες μέρες από τους μαθητές των ελληνικών σχολείων και από τις οικογένειές τους να καλύψουν ένα πλήθος δαπανηρών προμηθειών για τις σχολικές υποχρεώσεις, γιατί για κάποιες οικογένειες η περίοδος αυτή είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το πώς θα καταφέρουν να καλύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των παιδιών τους. Φέτος, η συμμετοχή όλων σε αυτή την προσπάθεια είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας. Τον υπόλοιπο καιρό μπορεί να φέρει και ήδη ρουχισμό μέχρι ηλικίες 16 χρονών. Και από εκεί και ύστερα εννοείται ότι συνέχεια συγκεντρώνουμε τρόφιμα, τα οποία είναι επίσης πολύ απαραίτητα. Και συνέχεια μας φέρουν και κάποια πράγματα όπως παιχνίδια, διάφορα έπιπλα που μπορεί να μην τα χρειάζονται πλέον. Ό,τι δηλαδή υπάρχει σε ένα σπίτι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να μας το φέρει ο κόσμος. Απλά τη δεδομένη περίοδο συγκεντρώνουμε σχολικά. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως και έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που ζητάνε όλο και περισσότερο κάποια επιπλέον βοήθεια. Εμείς εδώ πέρα Τρίπολη στηρίζουμε την Αρκαδία, Λακωνία και Αργολίδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένες οι ανάγκες, γιατί είναι τρεις νομοί πλέον που στηρίζουμε. Έχουμε, και σας λένε, αρκετές οικογένειες και σύμφωνα με τα στατιστικά, αν θα έχετε ακούσει, έχουν αυξηθεί κατά 40.000 παιδιά. Το 2011 με το 2013 υπήρχε αύξηση περίπου 40.000 παιδιά. Αυτές οι οικογένειες συνήθως τι ζητάνε, ρουχισμό, χρήματα? Ζητάνε το οτιδήποτε. Μπορεί να έχει κάποια οικογένεια να ζητήσει, ας πούμε, μέχρι να του καλύψουμε και μία επίσκεψη σε έναν ιατρό. Και το οτιδήποτε. Τρόφιμα, ρούχα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γενικά, ό,τι αφορά παιδί, εμείς είμαστε εκεί πέρα για να το στηρίξουμε. Και να πούμε ότι σημαντικό είναι αυτός που πρέπει να βοηθήσουν, ότι τα χρήματα τους πάνε κάπου που πιάνουν το όχι. Βεβαίως. Προσπαθούμε να υπάρχει όσο περισσότερα διαφάνεια υπάρχει, όσο περισσότερα διαφάνεια συγγνώμη γίνεται. Οποιαδήποτε δωρεά κόβεται απόδειξη, ό,τι και να αγοράσει ο πελάτης κόβεται απόδειξη, ακόμα και για τα πράγματα που φέρνει, τους έχουμε αποδεικτικό παραλαβής. Για να ξέρει και ο κόσμος που γνωρίζει, να ξέρει και ο κόσμος που πηγαίνουν αυτά που φέρνει.